παιχνίδια βοήθησε μας να μάθουμε πιο σημαντικά πράγματα. Το καταλάβουμε καλύτερα. Καταλαβαίνει κανείς, Νεφέλη μου, πραγματικά ποιος είναι ο κίνδυνος του να συναναστρέφεσαι με έναν άγνωστο μέσω του διαδικτύου? Στην αρχή μπορεί να παραπλανήσουν τον άλλον, δεν καταλαβαίνει. Αλλά και μετά το παιχνίδι και με συζήτηση μέσα στην τάξη, καταλάβαμε ότι κινδύνει. Ήταν πολλά κοντά μας και πάρα πολύ εύκολο να κάποιος άγνωστος να μας πλησιάσει. Και με ψεύτικα στοιχεία, ναι, φαντάζομαι, έτσι. Και να δώσει λάθος ηλικίες, να εμφανιστεί ότι είναι στη δικιά σας ηλικία, για παράδειγμα, και να πιάσει μία συζήτηση. Έχει τύχει, έχει πέσει στη δική σου την αντίληψη περιπτώσεις μαθητών που πραγματικά μιλούν ή τέθηκαν ποτέ σε κίνδυνο, προσπάθησαν να τους πλησιάσουν μέσω του διαδικτύου άγνωστοι? Ναι, ξέρω, αλλά θεωρώ ότι είναι ακίνδυνο. Mm-hmm. Αλλά πραγματικά είναι, γιατί δεν ξέρεις ποιος είναι, ποιος σε πλησιάζει. Μάλιστα, για να το διαπιστώσεις μπορεί να είναι και πολύ αργά. Ναι. Τα συμπεράσματα που βγαίνουν, ποια είναι? Mm-hmm. Πριν από στα συμπεράσματα, θα ήθελα να τονίσω επίσης ότι εκτός από τους κινδύνους, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να δουν και δυνατότητες του διαδικτύου. Δηλαδή, κάποια παιδιά ανέφεραν πόσο πολύ τους άρεσε που μπορούσαν να συνομιλούν με παιδιά στην Ελλάδα. Γιατί στο πρόγραμμα συμμετείχαν και κάποιοι μαθητές από άλλες χώρες. Πάλι σε ελεγμένο περιβάλλον. Επίσης, να αναφέρω ότι τα παιδιά εδώ είπαν ότι τους άρεσε πάρα πολύ, γιατί είχαν ακούσει, ακούνε πολλές φορές, mm-hmm, για τους κινδύνους στο διαδίκτυο. Αυτά τα πλάνα που βλέπουμε είναι εικόνες από το παιχνίδι, έτσι. Μάλιστα, mm-hmm, ναι, ναι, είναι πλάνα από το παιχνίδι. Και εδώ τώρα είχαν την ευκαιρία να μάθουν, βιώνοντάς τα, μέσα από έναν πολύ ευχάριστο περιβάλλον. Και επίσης να πούμε ότι οι κίνδυνοι, οι δυνατότητες που αντιμετώπιζαν, δεν είναι μόνο κίνδυνοι δηλαδή στο διαδίκτυο, αλλά και στην πραγματική μας ζωή. Για παράδειγμα, είχαν ένα από τα σενάρια, το οποίο ήταν «Δεν με παίζουνε», που στόχευε στην αποδοχή των άλλων και στην ευαισθητοποίησή μας προς συμπεριφορές που μπορεί να ενοχλούν κάποιους φίλους μας. Άρα και τα παιδιά βίωσαν αυτό το πράγμα και όντως ευαισθητοποιήθηκαν πάρα ακριβώς της μη απομόνησης, της μη αποδοχής. Και μέσα από το διαδίκτυο, πόσο εύκολα μπορούσε αυτό το πράγμα να συμβεί σε πιο μεγάλο βαθμό από ότι στο σχολείο, όντως στην αυλή του σχολείου ή στην τάξη. Και αυτά είναι πολύ σημαντικά, νομίζω, συμπεράσματα. Όμως το κυριότερο, κατά τη δική μου την άποψη, είναι ότι τα παιδιά μπόρεσαν να βιώσουν εμπειρικά, να μάθουν εμπειρικά διάφορους κινδύνους, mm-hmm, και μάλιστα να το χαρούν παίζοντας. Που νομίζω είναι από τα κυριότερα στοιχεία τα οποία μπορούμε εμείς ως εκπαιδευτικοί να αξιοποιήσουμε ακριβώς για την εκπαίδευση των μαθητών μας. Και νομίζετε, κύριε Λαούρη, ότι αξιοποιούμε στο μέγιστο τέτοιου είδους προγράμματα? Αν μπορεί να παίξει και το άλλο φιλμάκι, νομιλώ, θα με διευκόλυνε. Θα συμφωνήσω με την Αναστασία σε αυτού του είδους τα δύο συμπεράσματα. Το ένα είναι τεχνολογικό συμπέρασμα και το ένα είναι εκπαιδευτικό, δηλαδή να τα βάλω κάτω από άλλο πρίσμα. Είναι ενδιαφέρον ότι και τα τέσσερα παιδιά βρήκαν το παιχνίδι, είναι ενδιαφέρον. Ενώ είναι σχεδόν παγκόσμιο εύρημα ότι όταν κάνεις ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, παιχνίδι, και το δώσεις σε παιδιά του σχολείου να το παίξουν, η απάντηση είναι ότι είναι boring. Βαριέμαι να το παίξω. Ναι. Γιατί δεν περιέχει τα χαρακτηριστικά αυτά που τραβούν τα παιδιά. Εδώ καταφέραμε να κάνουμε ένα παιχνίδι το οποίο να είναι πολύ ελκυστικό και να είναι όπως τα παιχνίδια τα οποία παίζουν πάνω στις κονσόλες. Ένα παιχνίδι γνώσης για τις πραγματικές διαστάσεις της ζωής, έτσι. Ναι. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ένα φιλμάκι που ετοιμάσαμε για να δείξει γενικά ότι χρησιμοποιούμε ένα χώρο που μοιάζει με το Second Life. Δηλαδή, mm-hmm, όλα είναι τρισδιάστατα και όλα μπορούν να κατασκευαστούν μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Ακόμα και οι μαθητές μπορούν να κατασκευάσουν. Εδώ βρισκόμαστε σε μια αίθουσα όπου αναρτούνται posters με πληροφορίες για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Μπορεί μέσα στις ασκήσεις που έχουν τα παιδιά να πραγματοποιήσουν να συμπεριλαμβάνονται ασκήσεις που πρέπει να βρουν τις πληροφορίες, τι να κάνουν. Και μπορούν εδώ να τα διαβάσουν. Άρα μπαίνουν στη διαδικασία να τα διαβάσουν. Ναι. Και ξέρουν πού βρίσκονται αυτοί οι χώροι και θα πρέπει να τους βρουν. Υπάρχουν διάφορα παιχνίδια, όπως είπαν και τα δύο πιο μεγάλα κορίτσια, η Στέφανη και η Νεφέλη. Τα παιδιά μπαίνουν σε κάποιους ρόλους. Εδώ, για παράδειγμα, είναι ένα παιχνίδι. Βλέπετε ότι τα παιδιά κάθονται γύρω από ένα τραπέζι, στέκονται γύρω από ένα τραπέζι και πρέπει να παίξουν ένα παιχνίδι. Η κοπέλα που φαίνεται εδώ πιο κοντά μας με το λιλά, mm-hmm, είναι η δασκάλα. Και υπάρχει ακόμα μια δασκάλα με άσπρο παντελόνι στο βάθος, οι οποίες δίνουν οδηγίες μέσα στο παιχνίδι. Τα παιδιά τώρα εκεί συνεργάζονται
Και βλέπετε, εδώ είναι στην πραγματικότητα. Δηλαδή είναι μπροστά από τους υπολογιστές που παίζουν αυτό το παιχνίδι. Και μετά συζητούν, μπορούν να μπουν και σαν ομάδες. Και αφού ολοκληρωθεί μια τέτοια διαδικασία, μέσα στο εντάξει μπορούν να το συζητήσουν το πρόγραμμα. Και όπως είπαν και οι δύο δασκάλοι και εκπαιδευτικοί, η μεγαλύτερη αξία είναι σε αυτήν τη συζήτηση που γίνεται μετά. Δηλαδή παίζουν το παιχνίδι και μετά όμως τους δίνεται ο χρόνος να δουν από πιο μακριά τις συμπεριφορές τους. Δηλαδή να δουν τους εαυτούς τους και επειδή ξέρετε υπάρχει μια διάσταση. Ναι. Ότι βλέπουν εκεί το σώμα τους να κάνει μια συμπεριφορά. Είναι λες και βγαίνεις κάπως από το σώμα σου και βλέπεις αυτόν τον ανθρωπάκι το οποίο έκανε το σωστό ή έκανε το λάθος και σου είναι πιο εύκολο να το κρίνεις και να κρίνεις τους άλλους. Αυτή η συζήτηση που γίνεται στην τάξη είναι το πιο χρήσιμο εργαλείο για να αντιληφθούν όπως. Είναι το εκπαιδευτικό κομμάτι που ανάφερε και η Αναστασία. Αυτό μας κάνει πολύ εντύπωση, γιατί τα παιδιά το αντιλαμβάνονται. Λέει, οι κίνδυνοι μας είναι πιο κοντά και τώρα τους αντιλαμβανόμαστε. Ενώ στην πραγματική ζωή ξέρουμε ότι συμβουλεύουμε τα παιδιά για κινδύνους και λένε δεν ενδιαφέρονται. Βάζε τη ζώνη ασφαλείας, βάλε το κράνος και δεν ανησυχούν μέχρι να πάθουν κακό. Εδώ τους βάζουμε να πάθουν εικονικό κακό. Δηλαδή παθαίνουν κάποιον κακό, αλλά είναι εικονικό, δεν είναι τόσο βλαβερό. Είναι λίγο βλαβερό. Γιατί το να σε παρενοχλήσει κάποιος έστω και σε αυτόν τον χώρο, πάλι θα σε ενοχλήσει, αλλά δεν είναι επικίνδυνο. Πώς επιδρά στην ψυχολογία τους, κύριε Μιχαήλ, αυτό το εικονικό κακό που τους συμβαίνει, πώς το αντιλαμβάνεστε? Εντάξει, θεωρώ ότι τα παιδιά αποκτούν αυτή την ανησυχία, να το πούμε, ότι το μέσον αυτόν το οποίο είναι τόσο όμορφο, περιέχει κάποιους κινδύνους που ίσως. Τους αψηφούν και οι μεγάλοι, δεν είναι μόνο τα παιδιά. Ακριβώς, ίσως μπορούσαμε να τους φανταστούμε σε θεωρητικό επίπεδο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που είδαμε μέσα από την πράξη, όταν εφαρμόζαμε το πρόγραμμα, ήταν ότι για να μπούμε μέσα στο παιχνίδι αυτό, χρειαζόταν κάποιοι κωδικοί, ένα username το οποίο είναι προφανές σχεδόν σε κάθε σελίδα. Όταν τελειώσαμε το πρώτο μάθημα, είδα σε κάποια θερανία τους κωδικούς εκεί, όπως είδε τους είχα δώσει αφύλακτους και είχα φύγει τα παιδιά. Όταν σκεφτήκαμε με την κυρία Αναστασία να τους μαζέψω αυτούς τους κωδικούς, οπότε όταν ξαναμπήκαμε μέσα, είχαμε κάποιους κωδικούς στα χέρια μας. Τους λέμε τώρα με αυτούς τους κωδικούς που έχω εγώ, τους δικούς σας, τι θα μπορούσα να κάνω. Οπότε άρχισε μια συζήτηση βιομαγητική και ότι πήγαινε σε κακά χέρια, κάποιος με τα δικά μου στοιχεία θα μπορούσε να. Είναι ο δάσκαλός μου και είμαι ασφαλισμένος. Αλλά αν δεν είναι ο δάσκαλός μου και είναι κάποιος άγνωστος. Μπορεί να ενταχθεί στον πραγματικό κόσμο ότι περιέχει κινδύνους μια πράξη όταν. Δεν καν προσπαθώ να κάνω κάτι κακό εγώ, αλλά μπορεί να συμβεί σε μένα. Δεν είμαι αρκετά προσεκτικός. Ναι, γιατί δεν έχω αυτή την ανησυχία ότι κάτι μπορεί να πάει στραβά, ας το πούμε. Τα παιδιά έχουν, και μεγαλύτερο από το σκέφτομαι καμιά φορά, άγνοια κινδύνου. Το διαδίκτυο είναι ένας τρόπος να γνωρίσουν, μπορεί να έρθει πιο κοντά να γνωρίσουν αυτούς τους κινδύνους, να αντιληφθούν τη σοβαρότητα κάποιων θεμάτων. Και εσείς πού θα θέλετε να δώσετε την προσοχή σας, δηλαδή ποιοι είναι οι πραγματικοί κίνδυνοι, τι λέτε εσείς οι ίδιες στα παιδιά? Το μήνυμα που θέλουμε να παίρνουμε στα γονιά, στα παιδιά σαν εκπαιδευτικοί, είναι ότι πρέπει να σέβονται τους άλλους, έστω και αν βρίσκονται στο διαδίκτυο. Mm-hmm. Δηλαδή, οι κανόνες που ισχύουν στην πραγματική ζωή πρέπει να ισχύουν και στον κυβερνοχώρο. Δεν είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Νομίζω αυτό το μήνυμα πέρασε στα παιδιά. Ένιωσαν την ευθύνη και όπως μου μετέφεραν, ένιωθαν και την ευθύνη να επηρεάσουν τους συμμαθητές τους που είχαν το ρόλο του κακού. Και μπόρεσαν να το κάνουν, όπως μου είπαν, γιατί ήταν ομαδικό το παιχνίδι. Με λίγα λόγια, πέτυχε και το στόχο της η εκπαίδευση, μέσα από ομαδικότητα, να κάνει τα παιδιά να καταλάβουν εκείνα που ήθελαν, τους στόχους, τέλος πάντων, του παθήματος. Αυτά είναι προγράμματα που εφαρμόστηκαν σε μία μερίδα μαθητών, βέβαια. Υπάρχει σκέψη, εξ όσο γνωρίζετε, να περάσει σε μια πιο μόνιμη βάση αυτού του είδους η εκπαίδευση? Όπως πολύ σωστά είπατε, αυτό είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα και έτσι το δοκιμάσαμε σε τρία σχολεία στην Κύπρο, ένα δημοτικό και δύο γυμνάσια, ακριβώς για να δούμε πώς οι μαθητές το αξιοποιούν, το χρησιμοποιούν, τι αποτελέσματα έχουμε και τι αλλαγές μπορούμε να κάνουμε για να το καλυτερεύσουμε.
Τώρα αυτό το παιχνίδι το έχουμε παρουσιάσει και στους επιθεωρητές στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και στις ομάδες για τα νέα ανοιτικά προγράμματα τα οποία είναι τώρα υπό εξέλιξη στο Υπουργείο μας, ούτως ώστε να είναι ένα από τα σενάρια και ένα από τα εργαλεία τα οποία θα εισηγηθούν στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών σε νέα μας ανοιτικά προγράμματα. Και πιστεύω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, ούτως ώστε ακριβώς οι καθηγητές πληροφορικής αλλά και άλλοι καθηγητές και εκπαιδευτικοί να τα αξιοποιήσουν και διαθεματικά αλλά και στους μαθημάτες πληροφορικής. Να πούμε εδώ έτσι, στο σημείο που αναφερθήκατε προηγουμένως, πώς επηρεάζει την ψυχολογία των παιδιών, το εικονικό, το πραγματικό, και βλέπουμε ότι πολλές φορές τα παιδιά δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τη διαχωριστική γραμμή του εικονικού και του πραγματικού. Δηλαδή κάτι που ζουν εικονικά σε έναν ψηφιακό περιβάλλον που σε επηρεάσει και στη φυσική του ζωή. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική η στιγμή όπου τα παιδιά με τον εκπαιδευτικό ή την εκπαιδευτικό έρχονται να συζητήσουν αυτό το βίωμά τους. Ακριβώς για να αναστοχαστούν τι έχουν κάνει, πώς έχουν συμπεριφερθεί και τι θα έπρεπε να καλυτερεύσουν ή να αλλάξουν και πώς αυτό τους επηρέασε. Και νομίζω ότι αυτό είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία του προγράμματος, ειδικά για εμάς που το παρακολουθούσαμε. Και στην έρευνα αυτή που έχουμε κάνει, είχαμε πάρει στοιχεία δεδομένα και με παρατήρηση. Δηλαδή, ήμασταν εκεί στην τάξη και βλέπαμε τα παιδιά που εργάζονταν, ακούσαμε τις συζητήσεις μεταξύ τους, πώς συνομιλούσαν μεταξύ τους, πώς συνεργάζονταν, πώς έδιναν πληροφορίες ο ένας στον άλλον. Και αυτές είναι δεξιότητες που οπωσδήποτε χρειαζόμαστε στην σημερινή μας εποχή. Δηλαδή, δεν είμαστε απομονωμένοι μπροστά σε έναν υπολογιστή και εργαζόμαστε. Αλλά τα παιδιά μεταξύ τους αποκτούσαν και άλλες δεξιότητες. Και ως ομάδα και ως άτομα, αλλά και με τον εκπαιδευτικό τους. Και ήταν πολύ ενδιαφέρον επίσης να δούμε, είχαμε κάποιες παραλλαγές στα παιχνίδια. Είχαμε κάπου που είχαμε και κατασκόπους. Άρα, οι κατάσκοποι παρακολουθούσαν και έρχονταν μετά και έλεγαν τις παρατηρήσεις και τα συζητούσαν και αυτά τα πράγματα. Ένα στοιχείο ήταν η παρατήρηση όσον αφορά τα δεδομένα τα οποία πήραμε. Είχαμε μετά και συνεντεύξεις με τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς ακριβώς για να δούμε πόσο βοήθησε αυτό το παιχνίδι. Και τώρα νομίζω είμαστε έτοιμοι, κάναμε τις εισηγήσεις μας, άρα νομίζω στη διεύρυνση του προγράμματος θα έχουμε πολύ έτσι καλά αποτελέσματα. Κύριε Λαούρη, όμως τα παιδιά ξεχνάνε εύκολα. Μαθαίνουν κάτι σήμερα, αυτόν τον κίνδυνο τον οποίο βίωσαν θα το θυμούνται σε 2, 3, 5 χρόνια ή κάποιος πρέπει συνέχεια μονίμως να τους τον υπενθυμίζει? Το κλειδί είναι η λέξη βίωσαν. Δεν είναι κάτι το οποίο τους είπαμε με λόγια, που είναι αυτό που συνήθως συνηθίζουμε να κάνουμε μια διάλεξη για να τους λέμε να προσέχετε αυτό, να προσέχετε το άλλο. Εδώ η διαφορά είναι ότι το έχουν βιώσει οι ίδιοι μέσα από το παιχνίδι και αυτή είναι η τύπου εκπαίδευση την οποία προωθούμε, όπου τα παιδιά θα το έχουν μέσα τους ακόμα και αν δεν το θυμούνται, γιατί γίνεται κομμάτι του εαυτού τους. Θα ήθελα όμως να συνεχίσω και κάτι που είπε η Αναστασία για την προέκταση του προγράμματος. Αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για ένα πιλωτικό που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ολοκληρώνεται αυτούς τους μήνες. Έχουμε όμως μιλήσει με τη ΣΥΤΑ, η οποία είναι πρόθυμη να συνεχίσει μια χρηματοδότηση για να μπορέσει να είναι προσβατών από όλα τα σχολεία της Κύπρου. Και αυτό νομίζω θα είναι μια μεγάλη επιτυχία για να παραμείνει ζωντανών για να μπορούν όλοι οι μαθητές. Γιατί μόνο ένας πολύ μικρός αριθμός μαθητών έχουν επωφεληθεί από το πρόγραμμα. Και έχει, άρα στο μέλλον ενδεχομένως δεν είναι προσβάσιμο δηλαδή σε όλους τους. Και τώρα είναι προσβάσιμο. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να. Αν χτυπήσει την ιστοσελίδα simsafety.eu και ζητήσει κωδικό, μπορεί να μπει. Αλλά για να έχει περισσότερο νόημα, θα πρέπει να μπουν 50-60 άτομα ταυτόχρονα, ίσως δηλαδή δύο τάξεις από διαφορετικά σχολεία που να μην γνωρίζονται μεταξύ τους. Μπορεί να οργανωθεί σε επίπεδο σχολείου. Αυτός είναι ο στόχος και μάλιστα θέλουμε να το κάνουμε σε παγκόσμια κλίμακα. Δηλαδή το πρόγραμμα αυτό είναι ήδη πανευρωπαϊκό, είναι ευρωπαϊκό και είναι με συντονιστή τον οργανισμό μας, το Ινστιτούτο Νευροεπιστήμης και Τεχνολογίας. Αλλά για να γίνει πανευρωπαϊκό, με την έννοια που να μπορούν πολλά σχολεία να μπαίνουν μέσα από διάφορες χώρες, υπάρχουν διάφορα θέματα που πρέπει να επιληθούν. Όπως το θέμα της γλώσσας, όπως οι αίθουσες που είδατε εκεί με πληροφορίες αναρτημένες είναι στη γλώσσα της χώρας στην οποία βρισκόμαστε. Δηλαδή υπάρχει μια ακόμα ανάπτυξη που πρέπει να γίνει για να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε σε μεγαλύτερο βαθμό. Μάλιστα. Μαρίνα μου, εσύ ποιο ρόλο είχε στο παιχνίδι? Εγώ νομίζω είχα το ρόλο του Τζον.
Και τι δουλειά έπρεπε να κάνει ο Τζο?